του. 100 δις δολάρια ανά έτος δαπανώνται για την έρευνα της υγείας. Ο στόχος είναι, η πραγματικότητα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην έρευνα και εγώ στις υγείας είναι να έχουμε καλύτερες μεθόδους εφαρμοσμένης έρευνας. Και επίσης υπάρχει μεγάλη προώθηση στην τεχνολογία της πληροφόρησης. Για ποιο λόγο τόσο χρήμα στην έρευνα? Γιατί θεωρείται ότι η καλύτερη πηγή γνώσης για την καλύτερη ιατρική κλινική πράξη είναι τα ερευνητικά δεδομένα τα οποία παίρνουμε μέσα από τις διάφορες μελέτες, τόσο βασικής όσο και κλινικής έρευνας. Ακολουθεί η γνώση από την ανάλυση δεδομένων που συλλέγονται στα πλαίσια της κλινικής μας ρουτίνας και σε εσωτερικές ανασκοπήσεις, αυτά που για τους αγγλόφωνους ονομάζονται audits. Και τελευταία είναι η εμπειρική γνώση που συλλέγουμε από την προσωπική μας εμπειρία και από την εμπειρία που παίρνουμε από τους ασθενείς μας. Και εδώ βλέπετε την πορεία της μετάφρασης της ερευνητικής γνώσης. Στη βάση, λοιπόν, είναι ακριβώς αυτό που λέμε είναι το εργαστήριο, η βασική έρευνα. Από την βασική έρευνα, ένα μικρό κομμάτι μόνο θα περάσει στη φάση της κλινικής έρευνας και αυτή είναι η μετάφραση της γνώσης τύπου 1, ερευνητικής γνώσης τύπου 1. Και από την κλινική έρευνα, τελικά, πάλι ένα μικρό κομμάτι μόνο θα φτάσει στην καθημερινή φροντίδα της υγείας και αυτή είναι η μετάφραση γνώσης, ερευνητικής γνώσης τύπου 2. Το θέμα είναι, βέβαια, ότι όσο προχωράει η κλινική πράξη, γίνεται όλο ένα και πιο απαιτητική όσον αφορά το χρόνο μας. Και θα πρέπει όμως παράλληλα να ενημερωνόμαστε. Επιπλέον, έχει γίνει πλέον αντιληπτή σε παγκόσμιο επίπεδο η ανάγκη το να εφαρμόζουμε παράλληλα με τις εμπειρίες στην έρευνα κτλ. Την ιατρική με βάση την τεκμηρίωση. Και εδώ βλέπετε την πυραμίδα της ενημέρωσης, της πληροφόρησης μάλλον για την ιατρική με βάση την τεκμηρίωση. Στη βάση της πυραμίδας αυτής είναι τα πρωτότυπα δημοσιευμένα άρθρα, τα original papers δηλαδή. Ακολουθούν οι συστηματικές ανασκοπήσεις που κάνουν ουσιαστικά σύνθεση της γνώσης που παίρνουμε, της ιδιαίτερα απλόχειρης γνώσης που παίρνουμε από τα πρωτότυπα άρθρα. Ακολουθούν οι δημοσιευμένες περιλήψεις που ουσιαστικά κάνουν μια σύνοψη της γνώσης με βάση την τεκμηρίωση. Στη συνέχεια, η συλλογή των περιλήψεων σε εγχειρίδια με βάση την τεκμηρίωση και η οργάνωση συστημάτων τα οποία θα μας βοηθούν στη λήψη αποφάσεων με υπολογιστικά συστήματα. Και τέλος, τα παραδείγματα με τη μορφή του problem-based learning, η εκπαίδευση η οποία βασίζεται σε πολλά πανεπιστήμια πλέον, έχει προχωρήσει και υπάρχει και μία αρχόμενη απόπειρα και στο Αριστοτέλειο τουλάχιστον, δεν ξέρω τι γίνεται με τα άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Και να προχωρήσω στο εγχείρημα του European Urology. Εδώ βλέπετε την σύσταση της Συντακτικής Επιτροπής από την κορυφή προς τα κάτω. Γνωρίζετε ήδη τον κύριο συντάκτη, τον Φραντσέσκο Μοντόσι, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω, βέβαια, γιατί ένα μεγάλο μέρος της παρουσίασης από εδώ και πέρα βασίζεται στην ομιλία που είχε κάνει στο meeting του Editorial Board του European Urology, στο οποίο έχουμε τιμή 4 Έλληνες να συμμετέχουμε. Εδώ βλέπετε τους associate editors, οι οποίοι ήταν 4 και φέτος, λόγω της του αυξημένου φόρτου εργασίας, έχουν προσθέσει 4 νέα άτομα, που είναι όλοι οι αξίες που κρατάει μέχρι το 2010. Και εδώ βλέπετε λίγο πολύ την πορεία των πρωτότυπων εργασιών που υποβάλλονται στο European Urology την τελευταία πενταετία με εξαετία. Βλέπετε μια κατακόρυφη, ανωδική πορεία μέχρι το 2007. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια σταθεροποίηση λίγο πάνω από τις 1.200 εργασίες που κρατάει μέχρι το 2010. Εδώ βλέπετε τις top κορυφαίες 10 χώρες προέλευσης που ουσιαστικά δείχνουν την παγκόσμια απήχηση του περιοδικού. Βλέπουμε την κύρια πηγή Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά βλέπετε άρθρα από την σημαντικό αριθμό από την Κίνα, από την Κορέα, από την Ιαπωνία, από Καναδά και κάποιες τις βασικές ευρωπαϊκές δυνάμεις, Γερμανία, Ιταλία, Αγγλία και Ολλανδία. Βλέπετε, βέβαια, εδώ τις υποβολές και τις απορρίψεις, τεράστιο ποσοστό απόρριψης. Συγγνώμη, λίγο μπορεί να πας λίγο πίσω στην διαφάνεια. Ναι. Ποια χώρα είναι? Στην Ιαπωνία. Ό,τι υποβάλλουν, απορρίπτεται. No comment. Φοβερό, ε.
Λοιπόν, εδώ βλέπετε την κατανομή των εργασιών αναγνωστικό αντικείμενο, θα λέγαμε. Και βέβαια την πρωτοκαθεδρία, όπως βλέπετε, έχουν οι τρεις βασικοί καρκίνοι. Έτσι, καρκίνος του προστάτη μπροστά με διαφορά, καρκίνος κύστης και οροθυλίου και νεφρού ακολουθούν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι η ενδοουρολογία και η λύθη. Ωστόσο, ουσιαστικά, αν βάλουμε γυναικολογική ουρολογία, ακράτεια, νευροουρολογία μαζί, που θα έπρεπε να είναι και πιθανώς και εκεί κάτω από το ενιαίο πλέον αντικείμενο όπως προκύπτει της λειτουργικής ουρολογίας, που αναγνωρίζεται και από την European Association of Urology σαν section ξεχωριστό της Functional Urology, πρέπει να είναι ουσιαστικά το επόμενο στη σειρά γνωστικό αντικείμενο. Ανδρολογία, σεξουαλική υγεία. Βασικά αυτή η διαφάνεια θέλει να δείξει ότι είναι από όλους σχεδόν τους, από όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Και εδώ τα ποσοστά απόρριψης και αποδοχής. Βλέπετε ότι υπάρχει μια αυξανόμενη πορεία. Εδώ είναι η άμεση απόρριψη, δηλαδή ο ίδιος ο editor κατευθείαν μαζί με τους associate editors με το που το παίρνουν το άρθρο λίγο πολύ με την πρώτη ανάγνωση μάλλον το απορρίπτουν. Ένα ποσοστό το οποίο έχει φτάσει πλάνα το 50% περίπου. Και εδώ ένα υπόλοιπο 43% το 2010 απορρίφεται μετά από κριτική, μετά από peer review. Και εδώ είναι πλέον τα ποσοστά αποδοχής. Δηλαδή, βλέπετε ότι τα δύο τελευταία χρόνια ουσιαστικά, μάλλον τα τέσσερα τελευταία χρόνια ουσιαστικά, έχει σταθεροποιηθεί γύρω στο 10% τα ποσοστά αποδοχής των άρθρων. Γιατί λοιπόν να θέλει κάποιος να δημοσιεύσει τόσο πολύ στο European Urology, πού οφείλεται η απήχησή του? Λοιπόν, να ξεκινήσω από το σύστημα κρίσης των πρωτότυπων εργασιών. Είναι το ταχύτερο περιοδικό όσον αφορά τους χρόνους κρίσης και όπως βλέπετε εδώ, ο χρόνος από την ηλεκτρονική υποβολή μέχρι την πρώτη απόφαση τακτικής επιτροπής είναι μόλις 12 μέρες. Από την αποδοχή μέχρι τη δημοσίευση online στην ιστοσελίδα του περιοδικού με τη μορφή των αδιόρθωτων proofs είναι 10 εργάσιμες. Και από την τελική αποδοχή μέχρι τη δημοσίευση στο PubMed είναι μόλις 20 εργάσιμες. Και τέλος, από την αποδοχή μέχρι τη δημοσίευση στο ίδιο το περιοδικό, στο paper δηλαδή, είναι 2 μήνες, 8 εβδομάδες. Άρα η χρόνια είναι ταχύτατη. Όπως επίσης και προφανώς συμφέρει κάποιους να στέλνουν ένα άρθρο δοκιμαστικά και μόνο στο European Urology, να μαζεύουν τα σχόλια όσο αρνητικά και να είναι και να τα χρησιμοποιούν σαν μέσο για να διορθώσουν καλύτερα και να πάνε μετά να υποβάλουν σε κάποιο άλλο περιοδικό. Αλλά και το ίδιο το περιοδικό δεν επαναπαύεται στις δάφνες του. Λοιπόν, συνεχής βελτίωση λοιπόν της διαδικασίας κρίσης. Το περιοδικό ρωτάει τους ίδιους τους συγγραφείς, αλληλογραφίας, την εμπειρία τους από την υποβολή των εργασιών τους. Παραλάβετε την πρώτη απόφαση της Επιτροπής Σύνταξης μέσα στην αναμενόμενη προθεσμία? Υπήρξε ο αριθμός και ποιότητα των κριτών των κριτικών σχολείων επαρκής για τη βελτίωση του κειμένου σας? Πιστεύετε ότι οι επιλεχθέντες κριτές ήταν ικανοί για να κρίνουν επαρκώς την εργασία σας? Πιστεύετε ότι το σχόλιο σύνταξης, εφόσον υπήρχε, ήταν σχετικό με το άρθρο σας? Και για όσους είναι κριτές στο European Urology, κάθε φορά που στέλνετε ένα άρθρο για review, υπάρχει από κάτω ουσιαστικά η έμεση απειλή ότι αν δεν είσαι καλός reviewer, τον επόμενο χρόνο θα είσαι εκτός της κριτικής επιτροπής. Να κάνω και ένα σχόλιο. Ξέρουν όλοι ότι την προσωπική σχέση που έχω με τον Μοντόρση, γιατί είμαστε ξεκινήσει, έχουμε μια κοινή πορεία και πάντοτε μου έλεγε: ποτέ δεν πρόκειται να μπει στο editorial board, γιατί πάντοτε είσαι καθυστερημένο στα review σου. Τελικά με έβγαλε και που reviewer, μου ζητάει μόνο κάποια άρθρα τα οποία έχουν δυσκολία σαν δεύτερη γνώμη. Και εδώ βλέπετε βέβαια την άλλο, τη βασική πιθανώς αιτία απήχησης, γιατί να δημοσιεύσει κανείς στο European Urology. Βλέπετε την τρομερή ανωδική πορεία του δίκτυου επηρεασμού του. Από 4,850 το 2006 έχει φτάσει στο 7,667 το 2009. Εμπιστευτικά αναμένεται και άλλη άνοδος το επόμενο, το 2010. Ο δείκτης επηρεασμού, ξέρετε ότι βγαίνει από το σύνολο των citations που έχει πάρει τα δύο προηγούμενα χρόνια δια του αριθμού των άρθρων που έχουν δημοσιευτεί. Και βέβαια το European Urology σε κάποια φάση είχε κατηγορηθεί ότι ένα μεγάλο μέρος του impact factor του οφείλεται σε αυτοαναφορές. Και για να αποδείξουν το αντίθετο, εδώ βλέπετε την λίστα, συγγνώμη, των περιοδικών τα οποία έχουν τους υψηλότερους δείκτες επηρεασμού στην ουρολογία. Και βλέπετε τι θα γινόταν αν έβγαιναν οι αυτοαναφορές και πάλι θα ήταν ιδιαίτερα υψηλός ο impact factor του European Urology σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Και καθώς
το European Urology θέλει να συνεχίζει να είναι στην Πρωτοκαθεδρία και θέλει επίσης όμως, αντιλαμβάνεται ότι η ποιοτική έρευνα είναι αυτή η οποία διαβάζεται και έχει σημασία για την εκπαίδευση του νέου ουρολόγου, ανάλογα διαμορφώνει και τη στρατηγική του για το άμεσο και το απότερο μέλλον. Και ποιοι είναι οι στόχοι. Ένα ήδη μέρος της στρατηγικής αυτής είναι να σκοπήσει συνεργασίες που ήδη εφαρμόζεται, η οποία ουσιαστικά είναι σημαντική γιατί προσφέρει, είναι συστηματικά reviews, καθώς και μεταναλύσεις, όπου μαζεύονται ομάδες που έχουν τουλάχιστον κάποιους expert πάνω στο γνωστικό αντικείμενο και άλλους μία expert πιθανώς. Και ο στόχος είναι να προωθούν πάλι την ιατρική με βάση την τεκμηρίωση, αλλά επίσης και να συγκεντρώσουν και υψηλό αριθμό βιβλιογραφικών αναφορών. Επίσης, γίνεται βιβλιομετρική ανάλυση. Τι κάνουν δηλαδή, βρίσκουν τα 50 άρθρα κλινικής και βασικής έρευνας με τις περισσότερες αναφορές ανά έτος και με βάση τα άρθρα αυτά ελέγχουν την βιβλιογραφία και βλέπουν αν υπάρχει καθορισμός ανάγκης νέων δεδομένων ή ανασκοπήσεων πάνω στα συγκεκριμένα θέματα. Και αναθέτουν τέτοιου είδους ανασκοπήσεις ή προωθούν συγγραφείς οι οποίοι έχουν ήδη κάποιο έργο πάνω σε αυτόν τον τομέα να υποβάλουν καινούργια άρθρα πάνω στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Και εδώ βλέπετε τα top 10 άρθρα των τελευταίων χρόνων και βλέπετε βέβαια ότι όλα είναι άρθρα που αφορούν είτε guidelines είτε είναι systematic reviews με λίγες εξαιρέσεις. Όπως κάποια τα οποία αφορούν ακόμα και την ρομποτική είναι πάλι συστηματική review. Τα αντιμουσκαρινικά είναι και αυτό συστηματική review. Μόνο αυτό εδώ της HIFU είναι νομίζω πρωτότυπο άρθρο και όλα τα υπόλοιπα είναι τουλάχιστον βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις. Συνεχίζονται στρατηγική προσέλευση νέας έρευνας. Αποσκοπούν στην αναγνώριση αξιών. Την εφαρμογή των guidelines της έρευνας, με το να ζητάει οι κλινικές μελέτες να έχουν πάρει registration στο clinicaltrials.gov, καθώς επίσης και τις συστηματικές, αυτό εδώ το Equator Network, υπάρχουν διάφορα συστήματα αυτή τη στιγμή, τα οποία αφορούν την καταχώρηση, μάλλον το registration, των, ακόμα και των συστηματικών ανασκοπήσεων. Επίσης, έχει δημιουργήσει μια ομάδα 50 επίλεκτων στατιστικολόγων και επιδημιολόγων, αφιερωμένων στην κριτική ανασκόπηση επιλεγμένων ερευνητικών μελετών και ειδικώς επιβλέπων της διαδικασίας με ενασχόληση σε καθημερινή βάση. Και βέβαια, είπαμε ότι η μετάφραση της γνώσης απαιτεί και την προώθησή της στην καθημερινότητά μας και γι' αυτό το λόγο, για να ενημερωνόμαστε, χρειάζεται συνεχής εξέλιξη των συστημάτων πληροφόρησης. Θα ακούσετε σίγουρα κάποια πράγματα στην επόμενη ομιλία. Εγώ θα ήθελα να πω πάλι για το European Urology ότι ο στόχος είναι να γίνει online. Ήδη υπάρχει σύνδεση με iPhone applications και η πρώτη πλατφόρμα ήταν που χρησιμοποιήθηκε είναι το Surgery in Motion. Εγώ προσωπικά δεν τα ξέρω καλά αυτά, αλλά αυτοί που ασχολούνται περισσότερο με την τεχνολογία σίγουρα να γνωρίζουν τις εφαρμογές αυτές. Το European Urology στο Facebook, ο ελληνικός σύνδεσμος μέσω Facebook είναι και το IMO, το European Urology στο Twitter,
Μέχρι το τέλος του 2011 η ιστοσελίδα του European Urology θα είχε ανανεωθεί πλήρως με στόχο να αποτελέσει μια ενεργό πηγή για συγγραφείς, αναγνώστες αλλά και ανθρώπους έξω από την ιατρική κοινότητα. Στόχος είναι αυτά τα λόγια του Σρέντερ, ότι ο σχολιασμός ενός άρθρου από περισσότερους συγγραφείς θα αποτελέσει έναυσμα παραγωγικής συζήτησης. Και βέβαια καλή έρευνα, αλλά καλό είναι να υπάρχει και επιβράβευση. Και τέλος θα ήθελα να κλείσω με τη ρίση του Διευθυντή του NHS, National Knowledge Service, ότι η γνώση είναι ο εχθρός της ασθένειας. Ο ίδιος είπε βέβαια ότι τα επόμενα χρόνια κανένα φάρμακο δεν θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα ή καμιά καινούργια έρευνα θα έχει κανένα αποτέλεσμα όσο η εφαρμογή της γνώσης στην καθημερινή κλινική μας πράξη. Σας ευχαριστώ.